έχει συναντηθεί. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές εδώ ότι η μείωση των δημοτικών τελών για 10% όπως έχει προταθεί από την αντιπολίτευση είναι πολύ λίγο για τα δημοκρατία, αλλά είναι πολύ μεγάλο για το Δήμο. Άρα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι τουλάχιστον από την παιδιά μας δεν είμαστε έτοιμοι για μείωση των δημοτικών τελών. Τώρα για την πρόταση που έκανε ο κ. Λέγκ για τα ακίνητα και τα λοιπά να τη μηδενίσουμε. Εμείς σίγουρα με τους κοινοφιλείς ή μη κοινοτοπικούς οργανισμούς έχουμε σχεδόν περιλάβει όλους τους συλλόγους, τους οποίους τους χρηματοδοτεί ο Δήμος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να πληρώσουν 100 ευρώ το χρόνο ή 150 ευρώ το χρόνο, νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ, ξέρω εγώ, τι να σας πω τώρα, υπερβολή. Από τη στιγμή που τη χρηματοδοτεί ο Δήμος. Άρα λοιπόν εγώ προτείνω να παραμείνουν έτσι όπως είναι τα πράγματα, ας βγουν μέσα στην επιβαρημένη, αν θέλετε να βγουν, για να μην είμαι και τελείως αρνητικός, να βγουν μέσα και οι τράπεζες, αλλά μιλάμε για το 5% αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει το 5% μόνο και μόνο για να ισοφαρίσει όλη την κατάσταση. Άρα λοιπόν παραμένω στην πρόταση ακριβώς όπως έχει τοποθετηθεί 4,65, 5 και 1 για τους κοινοφελείς και μη κοινοτοπικούς οργανισμούς. Λοιπόν, άρα την υποχωρή μας την πρώτη του Δήμου και τα επόμενη και την υποχωρή. Πάντα, πέρα, Εμείς κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση 10% μείωση προνομιών στην Γενική Γραμματεία. Ναι, ποιο είναι το αν υπάρχει μια πρόταση. Ξέρετε, άμα να μην πω. Γιατί θα συνθέσω μέσα σε αυτό, επειδή κάνουμε ένα διάλογο και έχει σημασία, έχει νόημα να μπορούμε να συνδέεται δύο απόψεις. Και στο τέλος, να καταλήξουμε. Είμαστε υπέρ στην επαρμένη κρίση να δουν και οι τράπεζες και κατά τη γνώμη μου συντασσόμαστε σε αυτό να είναι και 8 ευρώ. Δηλαδή να μην είναι μια κατηγορία της τράπεζας, η οποία είναι 8 ευρώ ή 7 ή 8 ευρώ. Θα το δούμε πάντως, ας πούμε ότι είναι μια ξεχωριστή κατηγορία 8 ευρώ μόνης τους, οι τράπεζες. 5% στα εκτός κέντρου μείωση των δημοτικών τελών στα εκτός κέντρου επιχειρήσεις, καταστήματα και επιχειρήσεις άνω των 150 τετραγωνικών και 15% μείωση των δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι κάτω των 150 τετραγωνικών και λένε να μείνουν όσο έχει τα δημοτικά τέλη για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις πόλης 4,65 και για 5 το οποίο είναι ένα χρόνο λέγοντα. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε να διαβάσετε και γραπτό στην πρότασή σου, Προεδρείο, κύριε Ξελάκη. Κύριε Κουέσου, εμείς θέλουμε να θέσουμε συμφωνία την πρόταση σχέση καταρχήν για τη μείωση κατά 10% των δημοτικών τελών. Άρα μπορούμε να συμφωνήσουμε για την πρόταση, ας πούμε, για την σύντος. Άρα, θέλω και καταθέτω την πρόταση 10% μείωση των τελών στις υγείες και στα καταστήματα. Τα άλλα έχουμε τις αποδόσεις, όπως τις είπαμε, σε αυτό δείχνουμε μία σύμπτωση. Άρα δεν πρέπει να χαθούμε ο καθένας του πρόταση και να κλείσει το χώρο. Οι δημιουργές να κλείσουν μόνο στις υγείες, μόνο στις νομικά καταστήματα, αλλά μόνο στις υγείες. Μόνο στις υγείες, 10%. Και μετά από αυτό, μπορούμε να βρούμε και στις υγείες να κάνουμε τα σπαρτί. Προχωράμε στην πρόταση του Δημάρχου, την πρόταση του Κυρίου Βουτελάκη για 10%. Πρόταση Δημάρχου, ο κύριος Διευθυντής.
Το ίδιο. Συγγνώμη, κυρία Λεγγιά. Πρώτος του Μαρφίος Παγουλάρης. Πρώτος του Μαρφίος Κόπας. Πρώτος του Μαρφίος Γιατσίνης. Πρώτος του Μαρφίος. Ο κύριος Σεγιώγος. Πρώτος του Μαρφίος Κυρόφυλλος. Υπάρχει και ο κύριος Καπηρίδης.